Το έφερε έτσι η μοίρα, κύριε Πρόεδρε, να συζητηθεί αυτή η ερώτηση μετά το χτεσινό μαύρο ρεκόρ κρουσμάτων και έχει αυτό τη σημασία του για το θέμα το οποίο θα προσπαθήσω να αναπτύξω. Το παίρνω από την αρχή, κυρία Υπουργέ. Διανύουμε την τρίτη κατά σειρά σχολική χρόνια μέσα στην πανδημία. Μια πανδημία, μάλιστα, η οποία βρίσκεται ίσως το πιο μεγάλο της, εξαπολύει την πιο μεγάλη της επίθεση, το πιο μεγάλο της κύμα, το τέταρτο, αυτό που ζούμε τις τελευταίες μέρες. Πώς τη διαχειρίστηκε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την πανδημία όλο αυτό το 20μηνο? Νομίζω με τη γνωστή μέθοδο και με βασικό γνώμονα εκείνη τη γνωστή ευρωενωσιακή αρχή, αντιλαϊκή βεβαίως αρχή, τη γνωστή σχέση κόστους-οφέλους. Με βάση αυτήν τη σταθερή αρχή διαχειρίστηκε η κυβέρνηση την πανδημία. Στην παιδεία, γι' αυτό και στην παιδεία, από την αρχή αρνήθηκε και εξακολουθεί πεισματικά να αρνείται την αραίωση των σχολικών τμήματων. Δεν καταλαβαίνω γιατί η αραίωση είναι επιβεβλημένη οπουδήποτε αλλού εκτός από τα σχολεία. Δεν μου φαίνεται αυτό και πάρα πολύ επιστημονικό. Δεν αντέχει και στην κοινή λογική άλλωστε. Και διάλεξε η κυβέρνησή σας ως συμφέρουσα τελικά λύση και φθηνή τη λεγόμενη τηλεκπαίδευση, από την οποία όμως αποκλείστηκαν χιλιάδες παιδιά, όπως είναι γνωστό. Βέβαια, αυτό το πολύμηνο κλείσιμο των σχολείων, στο οποίο κατέφευγε κάθε λίγο και λιγάκι η κυβέρνηση, είχε και έχει, όπως ξέρετε, πολύ σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στα παιδιά, και στο μορφωτικό και στο κοινωνικό και στο ψυχολογικό τους επίπεδο. Και δεν θα ήταν άσχημο, θα έλεγα, είναι επιβεβλημένο το Υπουργείο να κάνει μια σχετική επιστημονική έρευνα για αυτά τα κενά, έτσι ώστε να εκπονηθεί ένα πρόγραμμα για να καλυφθούν. Τη φετινή όμως σχολική χρονιά, κυρία Υπουργέ, η κυβέρνησή σας την αντιλαϊκή διαχείριση της πανδημίας στην εκπαίδευση είπε να την πάει και ένα βήμα παραπέρα. Παρά το ότι υπάρχουν ένα σωρό υπερπληθή τμήματα μαθητών. Ξέρετε, τα ποσοστά μπορούν να κρύβουν πολύ μεγάλους απόλυτους αριθμούς και αυτό γίνεται με αυτό το 4-5% που είπατε πριν για τα μεγάλα τμήματα. Παρά το ότι υπάρχουν στην Αττική, γιατί η ερώτηση αναφέρεται στην Αττική, αν και έχει, όπως καταλαβαίνετε, γενικευμένο χαρακτήρα. Η Αττική είναι ένας παράδειγμα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Τα ίδια γίνονται παντού. Παρά το ότι υπάρχουν λοιπόν εκατοντάδες στην Αττική και χιλιάδες σε όλη τη χώρα κενά εκπαιδευτικών, ακόμα και τώρα που μιλάμε, όχι μόνο αδιαφόρησε για τα στοιχειώδη μέτρα, κρατικά μέτρα ή πρόληψης υγιεινής και κρύφτηκε πίσω από την ατομική ευθύνη των rapid test και εξακολουθεί να κρύβει, αλλά έκανε και ό,τι χειρότερο μπορούσε τώρα η κυβέρνησή σας να κάνει, κυρία Υπουργέ. Αποφάσισε να συμφωνεύσει πάνω από 1000 τμήματα στη χώρα, σχολικά τμήματα, αν είναι δυνατόν, προκαλώντας μέσα στην πανδημία ακόμα μεγαλύτερο και πιο επικίνδυνο συγχρονισμό, αυτόν δηλαδή που θα πρέπει να αποφεύγουμε τώρα, μέσα σε σχολικές τάξεις 27, 28, 29 παιδιών. Και ύστερα απορούμε γιατί αυξάνονται τα κρούσματα. Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Τρίτης Αθήνας είναι χαρακτηριστική, η εικόνα της μάλλον, και εξοργιστική. Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας συγχωνεύτηκαν τμήματα σε 28 σχολεία της Διεύθυνσης Γάμα Αθήνας, δευτεροβάθμια. Αγία Βαρβάρα, πρώτο, τρίτο γυμνάσιο, πρώτο, δεύτερο γενικό λύκειο. Χαϊδάρι, τρίτο, τέταρτο, έβδομο γυμνάσιο και πρώτο γενικό λύκειο. Εγάλεο, τέταρτο, πέμπτο γυμνάσιο, πρώτο, τρίτο, έκτο γενικό λύκειο. Το πρώτο γυμνάσιο Καματερού, το τέταρτο γυμνάσιο των Αργύρων Αργύρων. Στο Ήλιον, το τρίτο και ένατο γυμνάσιο, το πέμπτο και έκτο, έβδομο γενικό λύκειο. Στην Πετρούπολη, το δεύτερο γυμνάσιο και το πέμπτο γενικό λύκειο. Στο Περιστέρι, σας τα αναφέρουμε συγκεκριμένα αυτά τα σχολεία. Δεύτερο, τρίτο, δέκατο τέταρτο και δέκατο έκτο γυμνάσιο και έκτο και δέκατο γενικό λύκειο. Σε αυτά λοιπόν τα 28 σχολεία έχουμε εκτεταμένες συγχωνεύσεις σχολικών τμήματων και βεβαίως αύξηση, διόγκωση του μαθητικού πληθυσμού σε κάθε ένα σχολείο. Ολοκληρώστε όμως. Οπότε στη μεγαλύτερη έξαρση της πανδημίας. Σας καλούμε λοιπόν, κυρία Υπουργέ, να ανακαλέσετε όλες αυτές τις συγχωνεύσεις, ώστε να μειωθούν οι μαθητές ένα τμήμα. Και βεβαίως σας ρωτάμε τι σκοπεύετε να κάνετε για να καλύψετε όλα τα κενά σε εκπαιδευτικούς και να εξασφαλίσετε όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ευχαριστώ. Κ.
Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σας λέω εκ των προτέρων και ζητώ συγγνώμη για το ότι θα γίνω κουραστική επαναλαμβάνοντας τους ίδιους αριθμούς, αλλά αντιλαμβάνεστε οι ερωτήσεις οφείλουν να τύχουν εμπεριστατωμένων απαντήσεων και δεν μπορώ να παραπέμψω σε προηγούμενες απαντήσεις από σεβασμό στους συναδέλφους που έχουν δικαιολογημένο ενδιαφέρον και θέλουν να πάρουν τις δικές τους ξεχωριστές διευκρινήσεις. Λέω λοιπόν και επαναλαμβάνω ότι ο αριθμός μαθητών και μαθητριών ανά τμήμα στα γυμνάσια και στην πρώτη και δεύτερη τάξη των γενικών λυκείων ισχύει με αριθμό 12-98-18 του 2013 κοινή υπουργική απόφαση και σύμφωνα με αυτήν, κύριε συνάδελφε, οι μαθητές και οι μαθήτριες σε κάθε τάξη, τμήμα τάξη γυμνασίων και γενικών λυκείων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 27. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση του οικείου διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μπορεί να γίνει προσάυξη κατά 10%. Για τον αριθμό μαθητών και μαθητριών ανά τμήμα στην τρίτη τάξη του λυκείου, ισχύει το άρθρο 116 του νόμου 4610 του 19, σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται ότι ο αριθμός μαθητών και μαθητριών ανά τμήμα τόσο γενικής παιδείας όσο και ομάδων προσανατολισμού για την τρίτη τάξη του γενικού λυκείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 25. Ο αριθμός μαθητών μαθητριών ανά τμήμα τόσο γενικής παιδείας όσο και ομάδων προσανατολισμού για την τρίτη τάξη εσπερινού γενικού λυκείου και ο αριθμός μαθητών και μαθητριών ανά τμήμα για την τρίτη τάξη εσπερινού επαγγελματικού λυκείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 22. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 μπορεί να γίνει προσάυξη κατά 10% του αριθμού των μαθητών και μαθητριών, πάντα με απόφαση του οικείου διευθυντή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θα επαναλάβω και γίνομαι κουραστή και το ξέρω τα στοιχεία των 12.000 μονίμων εκπαιδευτικών που διορίστηκαν φέτος, των 4.500 πέρυσι στην ειδική αγωγή, των 29.073 προσλήψεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι 2.512 προσλήψεις που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα και έχουν αναλάβει υπηρεσία. Έγιναν επίσης 5.077 προσλήψεις αναπληρωτών ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού. Το σύνολο είναι 34.150 προσλήψεις έως τώρα. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν πρόσθετες 3.000 προσλήψεις. Έχει εκδοθεί και με αριθμό πρωτοκόλλου 13.76.86 του 2021 ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ειδικότερα στη Διεύθυνση Δευτερομαδίας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας έχουν μέχρι σήμερα προσληφθεί 409 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της διάδοσης της πανδημίας και την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, τηρούνται όλα όσα προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση του 2021 για την επαναλειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022, που περιλαμβάνει τα μέτρα για την αποφυγή διάδοση του κορονοϊού COVID κατά τη λειτουργία τους. Λέω όσο πιο συνοπτικά γίνεται ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση αυτή είναι ο αυξημένος δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος των μαθητών και μαθητριών, τα rapid test στην περίπτωση που υπάρχει στενή επαφή με το κρούσμα, η υποχρεωτική χρήση μάσκας, τα διαφορετικά διαλύματα σε συνδυασμό με το μεγάλο ποσοστό του εμβολιασμού των εκπαιδευτικών που ξεπερνά το 82% και γίνεται ακόμη μεγαλύτερο, αγγίζει το 90%, αν αθροίσουμε και αυτούς που έχουν νοσήσει, αλλά και των πολλών μαθητών και μαθητριών που καθημερινά εμβολιάζονται. Και όλα αυτά, κύριε συνάδελφε, συμβάλλουν καθοριστικά στην ομαλή διεξαγωγή της διαζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας στις σχολικές μονάδες. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εμείς ευχαριστούμε, κυρία Υπουργέ. Κύριε Δελή, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Για 3 λεπτά. Σας άκουσα με προσοχή, κυρία Υπουργέ. Αποφύγατε να απαντήσετε στην ουσία του ερωτήματος σχετικά με τις συγχωνεύσεις. Και θα ξεκινήσω από το τελευταίο σχετικά με την κατάσταση της πανδημίας μέσα στα σχολεία. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι τα σχολεία στη χώρα μας είναι εντελώς ανοχήρωτα από μέτρα πρόληψης απέναντι σε αυτήν την επικίνδυνη πανδημία. Για πολλούς και διάφορους λόγους οι περισσότεροι είναι γνωστοί και τους ζούνε. Δεν υπάρχουν σχολικοί νοσηλευτές που θα έπρεπε να υπάρχουν σε κάθε σχολείο, κυρία Υπουργέ. Δεν υπάρχει επαρκής καθαριότητα με την έννοια ότι θα έπρεπε να είναι ακόμα περισσότεροι καθαριστές και καθαρίστρες στα σχολεία, έτσι ώστε οι σχολικοί χώροι να καθαρίζονται συνεχώς και όχι στη λήξη του σχολικού ωραρίου. Δεν υπάρχουν δωρεάν μέσα ατομικής υγιεινής. Δεν υπάρχουν περιοδικά επαναλαμβανόμενα δωρεάν τεστ, βεβαίως από κρατικές υπηρεσίες, από τον ίδιο τον ΕΟΔΗ, και όχι με την ατομική ευθύνη των μαθητών και των οικογενειών τους. Δεν υπάρχει καμία
πιστέψτε με και το γνωρίζετε νομίζω, ουσιαστική ενημέρωση των γονιών και των μαθητών για το πρόγραμμα εμβολιασμών. Και αυτό θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει. Δεν υπάρχει πολύ περισσότερο, αυτό και αν δεν υπάρχει, καμιά ολοκληρωμένη, καμιά ολόπλευρη επιστημονική παρακολούθηση αυτών που έχουν ήδη εμβολιαστεί. Όλα αυτά απουσιάζουν. Αφού λοιπόν δεν εξασφαλίστηκε τίποτα από τα παραπάνω, ένα μήνα περίπου μετά το άνοιγμα των σχολείων, ξαφνικά το Υπουργείο της Παιδείας παίρνει την απόφαση να συγχωνεύσει τμήματα για να εξορθολογήσει, όπως μας είπε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου μια μέρα σε ένα τηλεοπτικό κανάλι, για να εξορθολογήσει, λέει, την κατανομή του προσωπικού. Μπορεί να το καταφέρει αυτό, αλλά ταυτόχρονα θα διασπείρει ακόμα περισσότερο τον κορονοϊό μέσα στα σχολεία και βεβαίως στις οικογένειες των μαθητών. Εν πάση περιπτώσει, τμήματα που είχαν έναν έστω ανεκτό αριθμό μαθητών, δεν νομίζουμε ότι είναι μικρά τα τμήματα των 17, των 18 και των 19 ή των 20 μαθητών, γιατί τέτοια τμήματα συγχωνεύονται στα σχολεία που σας ανέφερα πριν από λίγο. Συγχωνεύονται και διαμορφώνονται με βάση έναν απαράδεκτο υψηλό αριθμό μαθητών, με βάση αυτούς τους νόμους και τις υπουργικές αποφάσεις τις οποίες αναφέρατε. Εμείς δεν σας είπαμε ότι αυτές οι διατάξεις των ορίων, των αριθμητικών ορίων των μαθητών είναι παράνομες. Ότι αυτές οι συγχωνεύσεις γίνονται με βάση παράνομες διατάξεις. Σας είπαμε ότι γίνονται με βάση αντιλαϊκές διατάξεις. Θα πρέπει να αποσυρθούν, γιατί πια όλοι καταλαβαίνουν ότι δεν μπορεί αυτό να γίνει, ειδικά αυτή την περίοδο. Είπαμε για τις αρνητικές συνέπειες των μέτρων. Είναι μια απόφαση σε κάθε περίπτωση προκλητική, εξοργιστική θα την έλεγα εγώ, γιατί την ίδια στιγμή που σε αυτά τα σχολεία γίνονται συγχωνεύσεις, ξέρετε κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν αδιανές αίθουσες, αρκετές αδιανές αίθουσες. Αυτό που λείπει βεβαίως είναι να σταλούν εκπαιδευτικοί. Είχαμε την τηλεκπαίδευση, τα είπαμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό συνεχίζοντας, με βάση τα δημοσιεύματα και τις ανακοινώσεις του Υπουργείου, γνωρίζουμε ότι τον πρώτο μήνα και μέχρι τα μέσα περίπου του Οκτώβρη είχαν νοσήσει περίπου 25.000 μαθητές. Μέσα σε ένα διάστημα δηλαδή ενός μήνα. Το 1/4 όσο νόσησαν όλους τους προηγούμενους 19 μήνες. Και αυτό λέει πάρα πολλά για το πώς διασπείρεται ο ιός. Σε σχέση τώρα με το προσωπικό, βεβαίως τα κενά είναι τεράστια και υπαρκτά. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, οι άδειες εκπαιδευτικές είναι απαραίτητες. Οι περιπτώσεις των εκπαιδευτικών που ζητούν άδεια ασφαλώς και θα πρέπει να ικανοποιηθούν και το Υπουργείο θα πρέπει να καλύπτει αυτές τις άδειες. Αλλά επιτρέψτε να σας πω ότι και με βάση τα στοιχεία που δώσατε και τις προηγούμενες μέρες, απαντώντας σε μια άλλη ερώτηση, αλλά και σήμερα, ακόμα και αυτά και αυτές οι άδειες να μην υπήρχαν καθόλου, θεωρητικά πάντα μιλώντας, και πάλι θα είχαμε κενά. Το ομολογήσατε πριν από λίγο κι εσείς όταν είπατε ότι θα γίνουν και άλλες προσλήψεις. Με έμεσο τρόπο, άλλες 3.000. Δεν ξέρω πόσες χρειάζονται. 3, 4, 5, 6. Πάντως χρειάζονται. Τα κενά είναι πολλά. Να σας πω για παράδειγμα ότι εκεί στο Δήμο της Βόλβης, στην επαρχία, στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, είναι πάρα πολλά τα κενά. Είναι εκατοντάδες οι ώρες, οι εβδομαδιαίες ώρες που λείπουν από τα γυμνάσια και τα λύκεια της περιοχής. Η αντίστοιχη εικόνα υπάρχει λίγο πολύ σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό βεβαίως, αυτή η διαχείριση, ιδιαίτερα στην παιδεία, αυτός ο συγχωνευτικός, αυτές οι συγχωνεύσεις, είναι που προκαλούν βέβαια και τις αντιδράσεις, τις δικαιολογημένες αντιδράσεις και τις αγωνιστικές κινητοποίησεις και των γονιών, σαν αυτή που γίνεται σήμερα. Γιατί και στα δημοτικά σχολεία αφορά η σημερινή τα δημοτικά σχολεία και στα δημοτικά σχολεία γίνεται αυτό και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έγινε πριν από λίγες μέρες στο Υπουργείο και θα συνεχιστεί βεβαίως γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούν να δεχτούν μέσα σε αυτές τις συνθήκες να στηβάζονται τα παιδιά τους σε στενάχωρους χώρους και επιτρέψτε να πω ακατάλληλες σχολικές αίθουσες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Δελή. Κυρία Υπουργέ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ κύριε συνάδελφε θα απαντήσω χωρίς να βάλω ιδεολογικό πρόσημο. Εσείς δεν το αποφύγατε ούτε στην πρωτολογία ούτε στη δευτερολογία. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι διαφορετικό πράγμα να κάνει κανείς πολιτική in vitro και διαφορετικό να κάνει πολιτική in vivo. Είπατε για τους νοσηλευτές. Έχετε κάνει ερώτηση για το θέμα αυτό και σας έχω απαντήσει.
ότι έχει εξαντληθεί ο κατάλογος. Καταθέσαμε ειδική τροπολογία για να μπορούμε να πάρουμε νοσηλευτές από το Γενικό Πίνακα του ΑΣΕΠ. Και επειδή και αυτό προφανώς δεν θα καλύψει τα κενά, θα κάνουμε και άλλες ενέργειες. Δεν υπάρχει αδράνεια του Υπουργείου. Μας είπατε και για την καθαριότητα. Δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου, αλλά θα μπω στον πειρασμό, παρότι κοινοβουλευτικά δεν είναι σωστό, να σας πω ότι ο κ. Βορύδης εξήγηλε αυξημένα κονδύλια για την καθαριότητα. Νομίζω ότι στα θέματα αυτά έτσι είσαστε αυστηρός και άδικα αυστηρός. Θα το ξαναπώ. Δεν θα επανέλθω στους αριθμούς των μαθητών ανατάξει γυμνασίων και γενικών λυκείων, γιατί θα γίνω κουραστική. Θα σας πω όμως ότι ο μέσος όρος μαθητών και μαθητριών ανατομίας στη χώρα μας είναι πολύ χαμηλός σε σχέση με το μέσο όρο των περισσότερων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μέσος όρος είναι 19,94 μαθητές ή μαθήτριες ανά τμήμα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 17,41 στην πρωτοβάθμια. Και σε αυτά, κύριε συνάδελφε, δεν γίνεται συμψηφισμός ακριτικών ορεινών ισιωτικών περιοχών με τα μεγάλα αστικά κέντρα. Άρα έχει τη σημασία του αυτός ο αριθμός. Αποδίδει την πραγματικότητα. Αυτοί οι αριθμοί αποδίδουν την πραγματικότητα. Το είπα και άλλες φορές, θα το πω και τώρα, ότι μόνο ποσοστό 4,53 έχει πάνω από 25 μαθητές και μαθήτριες. Παλαιότερα ήταν σχεδόν διπλάσιο. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την ορχή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό είναι που γίνεται στην πραγματικότητα, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και της ΓΑΜΑ Αθήνας. Έγινε ορθή διαχείριση του εκπαιδευτικού ανθρώπινου δυναμικού, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το πληροφοριακό σύστημα MySchool. Σε καμία περίπτωση, κύριε συνάδελφε, ο αριθμός των μαθητών και των μαθητριών στα τμήματα που προέκυψαν δεν υπερβαίνει τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία περί αριθμού μαθητών στα σχολικά τμήματα. Για την αντιμετώπιση της πανδημίας που κάνετε πάρα πολύ κριτική και για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, όλα τα στατιστικά μοντέλα δείχνουν ότι πιο αποτελεσματικές πολιτικές ελέγχου της μετάδοσης στις σχολικές αίθουσες είναι ο συχνός διαγνωστικός έλεγχος, η χρήση της μάσκας, ο έλεγχος για τα συμπτώματα και πολύ λιγότερο αποδοτική η μείωση της πυκνότητας των μαθητών και μαθητριών. Και θα επαναλάβω και αυτό που έχω πει, ότι πρέπει για να υπάρχει μείωση κατά 40% οι μαθητές να χωριστούν σε τρία τμήματα, να πηγαίνουν εκ περιτροπής ανά τριήμερο, ενώ μέσω του καθολικού τέστη, μια φορά την εβδομάδα, εσείς ξέρετε ότι εδώ είναι δύο φορές την εβδομάδα και αυξημένο σε περίπτωση επαφής, επιτυγχάνεται μείωση κατά 70%. Και σε ό,τι αφορά τα στοιχεία και τις διαγνώσεις μαθητών, διαγνώστηκαν περισσότεροι, γιατί τα τεστ είναι σχεδόν 2 εκατομμύρια την εβδομάδα. Κατά το μήνα Αύγουστο ήταν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες. Δεν υπήρχαν ούτε άλλοι κανόνες. Τα παιδιά έρχονταν σε επαφή με συμμαθητές, συμμαθητές, συνομιλίκους μεγαλύτερους, χωρίς να υπάρχει κανόνας, χωρίς να υπάρχει χνηλάτιση. Τώρα οι γονείς έχουν δικαιολογημένη αγωνία, το καταλαβαίνουμε. Έχουν όμως και τη βεβαιότητα ότι με την τήρηση των πρωτοκόλων θα υπάρχει και σωστή χνηλάτιση και σωστή αντιμετώπιση της διασποράς. Και πάντα, να μην ξεχνούμε να το λέμε, ο εμβολιασμός είναι η μόνη ενδεδειγμένη επιστημονική λύση. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.